25 τώρα σκυλιά δηλητηριάστηκαν στην περιοχή στο Τιμπάκι. Προβληματισμός, ανησυχία, κάποια ασυνείδητη. Θα μας τα πει βέβαια και ο κύριος Χαβαλεδάκης, ο Γιώργος, πρόεδρος πρώτης κυνηγητικής ομοσπονδίας Κρήτης και Δωδεκανήσων. Κύριε Χαβαλεδάκη, τα έχουμε ξαναπεί μέσα από την Κρήτη σήμερα την εκπομπή μας. Να σας καλησπερίσω. Καλησπέρα για από μένα. Δυστυχώς, για να δηλητηριαστούν, κύριε Χαβαλεδάκη, 25 σκυλιά, πόσα δηλητηριασμένα δολώματα έριξε αυτός ο επιτίδιος, για να μην χρησιμοποιήσω άλλη έκφραση. Δεν είναι η ποσότητα, είναι η ποιότητα που έχει ρίξει. Μάλιστα. Αυτό το δηλητήριο είναι σίγουρα λανέι, η στριφτίνη. Η τοξικότητα λοιπόν. Βεβαίως, τοξικότητα. Δεν χρειάζεται ποσότητα, θέλει ένα και πολύ λίγο. Είναι θέματα δευτερολέπτου. Δυστυχώς είχαμε 25 σκυλιά δηλητηριασμένα, άλλα κατέληξαν και άλλα τα έβγαλα με προβλήματα βέβαια. Όλα τα σκυλιά που δηλητηριάζουν δεν έχουν σωστή κατάληξη στο μέλλον, έχουν προβλήματα. Παραλύει το νευρικό του σύστημα. Δυστυχώς δεσποζόμενα και αδέσποτα ήταν. Κύριε Χαβαλεδάκη, άμεσα έφτασε στο σημείο ένας ομοσπονδιακός θηροφύλακας με έναν εκπαιδευμένο σκύλο. Βεβαίως, και είναι η κριτική ομάδα σκύλου ανίχνευση δηλητηριασμένων δολωμάτων σε συνεργασία με το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας από το 2016. Κλήθηκε ο θηροφύλακας από το Καστέλι Παιδιάδος, που είναι η έδρα για τον Ομό Ηρακλείο, η ομάδα αυτή. Πήγε στην περιοχή και σε έρευνα που έγινε με τον ομοσπονδιακό θηροφύλακα του Μπακίου, τον κύριο Μεραβελιωτάκη, βρέθηκαν ακόμα και άλλα δηλητήρια και ένα ζώο ακόμα που δεν το είχαν βρει χαμένο. Βρέθηκαν λοιπόν δηλητήρια και ένα θανατωμένο. Μάλιστα. Ναι, το κακό είναι ότι αυτό ο ασυνείδητος το έβαλε δίπλα σε ένα δημοτικό σχολείο, στο δεύτερο δημοτικό σχολείο του Μπακίου. Δηλαδή, φανταστείτε να πάει ένα παιδί να το βρει το κρέας, να το δώσει στο σκυλάκι, να το πιάσει και να γλύψει τα χέρια του να καταλήξει και αυτό το παιδί. Το έχει συμβεί στην Εράπετρα πριν 2 χρόνια αυτό το περιστατικό. Έτσι, βρήκε κάποιος κρέατα, τα μάζεψε και κατέληξε στο νοσοκομείο. Ευτυχώς την έβγαλε. Εγκληματική ενέργεια και αυτό είναι επί το πλήστο στην Ανατολική Κρήτη. Από το 2016 μέχρι σήμερα έχουν βρεθεί πάνω από 1.000 δολώματα, δηλητηριασμένα δολώματα με την ομάδα αυτή. Και εκατοντάδες βέβαια νεκρά ζώα, δεσποζόμενα και αδέσποτα, όπως και από την άγρια πανίδα, πουλιά, σκαντζόχυροι, ζουρίδες και το πλήστο κυνηγόσκυλα. Να αναφερθούμε λίγο στο συγκεκριμένο περιστατικό, κύριε Χαβαλεδάκη. Είναι από τις περιπτώσεις που κι εσείς οι ίδιοι σηκώνετε τα χέρια ψηλά. Είναι από τις περιπτώσεις που είναι στις πρώτες θέσεις της λίστας των περιστατικών με πολύ μεγάλη τοξικότητα και με ποσότητα δολωμάτων δηλητηριασμένων. Ναι, βέβαια. Τόσα πολλά ζώα δεν έχουμε δει ποτέ. Από το 2016 μέχρι σήμερα δεν έχουμε δει. Άρα το δηλητήριο. Δηλαδή την τελευταία πενταετία είναι η νούμερο ένα περίπτωση Η νούμερο ένα με φωλές. Με τόσα πολλά ζώα. Ναι, με τόσα πολλά ζώα. Έχουμε βρει με 10, με 8 και άγρια πανίδα. Αλλά αυτό είναι το νούμερο ένα και δυστυχώς σε κατοικημένη περιοχή κινδυνεύουν άνθρωποι. Πρέπει να σταματήσει αυτό το εμπόριο της παράνομης πώλησης του Lanaid, γιατί είναι παράνομο, δεν εισάγεται. Σωστά, δεν είναι πολύ σωστά, πολύ σωστά το αναφέρετε. Και τα πουλούν διάφορα καταστήματα που έχουν γεωργικά φάρμακα, έχουν και αυτό το Lanaid ή τη στριφτίνη και δυστυχώς το πουλάνε μαύρα. Η υπόθεση πλέον έχει φτάσει στην αστυνομία, έχουν ξεκινήσει διαδικασίες. Βεβαίως. Μετά που συλλέγονται τα δολώματα και τα νεκρά ζώα, γίνεται μήνυση επιαγνώστου, πάνε στο κινητική υπηρεσία, γίνεται αυτοψία για τα ζώα και βρίσκουν ποιο είναι το δηλητήριο, τι είδος δηλητήριο είναι. Και διενεργείται έρευνα από την αστυνομία μέχρι να βρεθεί ο υπόψη. Θα βρεθεί, έχουν βρεθεί και άλλες περιπτώσεις. Από την εμπειρία σας και εκεί θέλω να καταλήξω, υπάρχει περίπτωση να βρεθεί ο δράστης, τα ευρήματα βοηθούν σε αυτές τις περιπτώσεις? Βοηθούν πάρα πολύ. Επίσης, μπορεί να κληθεί ξανά ο σκύλος να κάνει έρευνα κατοίκων ή σε αμάξι σε κλιμνοστάσιο και θα το βρει ο σκύλος, δηλαδή τα σκυλί, το εκπαιδευμένο θα το βρει. Σε αυτές τις περιπτώσεις, τι μπορεί να βρει ο εκπαιδευμένος σκύλος, κύριε Χαβαλεδάκη? Μπορεί να βρει το δηλητήριο, μπορεί να βρει το είδος του κρέατος που έχει βάλει αυτός, μπορεί να βρει μια σακούλα που έχει βάλει κάποιο κρέατος μέσα, οτιδήποτε έχει σχέση με το δηλητήριο.
Αυτός ο οποίος πέταξε τα δηλητηριασμένα δολώματα ήταν εντός εισαγωγικών όρος επαγγελματίας, ήξερε πολύ καλά τι έκανε. Το έχει ξανακάνει. Το έχει ξανακάνει. Αυτό θέλω να μου πείτε. Μάλιστα. Το έχει ξανακάνει. Δεν το κάνει οποιοδήποτε αυτό το έγκλημα. Το έχει ξανακάνει. Δυστυχώς. Η προτροπή σας... Ας ελπίσουμε πως να είναι το τελευταίο. Δεν ξέρω. Οι νοοτροπίες, πολλών δεν αλλάζουν. Ξέρετε ότι αυτή η κίνηση... Έχει σταματήσει. Κοιτάξτε να δείτε. Μετά που ξεκίνησε αυτή η ομάδα σε συνεργασία ξανά με το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας για τα δηλητηριασμένα δολώματα, όταν ξεκίνησε η ομάδα είχαμε κάθε μέρα περιστατικό ανά την Κρήτη συνέχεια. Έχει περιοριστεί, έχει μαζευτεί. Δεν είναι όπως το 16, το 17 και το 18. Το 19 πήγαμε άλλα δύο σκυλιά, Κρήτη και το Δεκάνησα, δηλαδή έχουμε 4 σκυλιά στην Αθήνα μας, η Ομοσπονδία. Έχει εξαλειφθεί, δηλαδή δεν είναι το ίδιο όπως ήταν τότε. Επιχειρείτε και προληπτικά, κύριε Χαβαλεδάκη, με εκπαιδευμένους σκύλους. Βεβαίως. Προληπτικά, σχεδόν κάθε μέρα οι χειροφυλάκες είναι έξω, με τα σκυλιά τους προληπτικά και βρίσκουμε. Έχουμε βρει και δόκανα, αλλά βρίσκουμε τα δηλητήρια και βρίσκουμε και τα δόκανα, αυτά τις παγίδες που έχουν, αν ξέρετε, τα παλιά που πιάνανε τα ζώα. Βέβαια. Τις παγίδες, που κινδυνεύει και εκεί ο άνθρωπος, να πατήσει με το πόδι του, να... Κύριε Χαβαλεδάκη, και η συχνότητα που βρίσκεται φόλες και δηλητηριασμένα δολώματα, ποια είναι, δηλαδή κάθε πότε, μία φορά τη βδομάδα, μία φορά το μήνα, τα επίσημα στοιχεία τι λένε, τι αποκαλύπτουν? Τρεις με τέσσερις φορές τη βδομάδα. Έχει φτάσει, δηλαδή, τέσσερις φορές τη βδομάδα, δύο, εξαρτάται, τώρα δεν έχουμε συνέχεια. Σίγουρα τη βδομάδα ένα περιστατικό. Δηλαδή σίγουρα μία φορά τη βδομάδα βρίσκεστε... Ναι. Καλούμαστε για περιστατικό με δηλητήριο. Σε αυτές τις περιπτώσεις, ένας απλός πολίτης, ο οποίος βγαίνει τη βόλτα του στο βουνό, στην Ήπεθρο, στην Ενδοχώρα με το σκύλο του, τι πρέπει να προσέξει? Καταρχάς να μην ακουμπήσει με τα χέρια του. Αν δει κάτι παράξενο κάτω και μην ακουμπήσει με τα χέρια του... Καλό είναι να βάλει λιγάκι μια σακούλα να το μαζέψει, να μας καλέσει. Ναι. Αν το ζώο του φάει τέτοιου είδους δηλητήριο, πρέπει να άμεσα να επικοινωνήσει με τον κτηνίατρό του ή να κρατά τις απαραίτητες ενέσεις, να τα κάνει στο ζώο μέχρι να φτάσει το κτηνίατριο για τις πρώτες βοήθειες. Βασικά, μην ακουμπήσει. Μην ακουμπήσει, γιατί εκεί κινδυνεύει και ο ίδιος. Κινδυνεύει και ο ίδιος, μάλιστα. Κύριε Χαβαλεδάκη, να σας ευχαριστήσω πολύ για τις συμβουλές και για την ενημέρωση και για την παρέμβασή σας. Να είστε εγώ καλά. Εγώ σας ευχαριστώ.